Καλώς ήρθες στον Αντένα, Δημήτρη, μπράβο. Καλώς ήρθες στον Αντένα, Δημήτρη, έλα. Χειροκροτήστε, είναι ο παρέας στον Αντένα, ρε. Καθίστε, καθίστε. Νιώθω περίεργα. Γιατί, ωραία. Καλώς ορίσατε. Είναι πιο σημαντικό πράγμα να συνεντεύξεις την παύση. Το έχουμε πει αυτό. Εγώ δεν θα μιλήσω. Μίλα εσύ τώρα, σε αφήνω. Εγώ να μιλήσω. Τι αισθάνεσαι. Τα έχω παίξει. Τα έχω παίξει, θα το πω. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Επίσης, τα πράγματα γίνονται χειρότερα με τα κόκκινα παπούτσια. Γιατί, Δημήτρη, ωραία είναι, είμαι trendy. Τρέντι, ναι. Ναι, τα κόκκινα του Γιώργου, λέει τα παπούτσια. Ναι. Λοιπόν, είναι, το ξέρεις, για τον Λουδοβίκο το 15ο. Κοίταξε, δεν είδες στο σπίτι μας, θα μας κάνεις τώρα το μάγκα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κανονική συνέντευξη. Μπορώ να πω κάτι, να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Μπορώ, Μέρη. Αφορά στο Δημήτρη. Θέλω να σου πω ότι όλο αυτό το διάστημα που υπήρχαν οι μπιχτούλες, υπήρχαν αυτά. Εγώ με τον Δημήτρη μιλούσα με τα μηνύματα. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειο. Μιλούσα με τα μηνύματα. Μιλούσαμε, ναι, είχαμε μια επικοινωνία μέσω μηνυμάτων όλο αυτό το διάστημα. Και πάντα ρωτούσε για σένα. Προδότης. Και πάντα ρωτούσε για σένα. Αυτά, μη φαντάζεσαι. Ωραία, εγώ θα σου κάνω κανονική. Θα αποστασιοποιηθώ και θα σου κάνω κανονική συνέντευξη. Δεν πιστεύω ότι είμαι σε αυτήν την καρέκλα. Έχεις υπάρξει ποτέ σε αυτήν την καρέκλα γενικά, δηλαδή απέναντι από τον Γιώργο. Ωραία. Αν νομίζω ότι θα μου φάει το χρόνο για να μην σε κάνω συνέντευξη, μιλήστε. Ποτέ, γιατί όχι, θα φάμε το χρόνο για να γίνει το παιχνίδι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν. Ξεκινάω από τον Δημήτρη, επιτρέψτε μου, γιατί. Εννοείται. Ωραία. Εάν εκτιμάς. Ότι έκανες λάθος. Να κάνω την ερώτηση, παρακαλώ. Αν εκτιμάς ότι έκανες λάθος που δεν ήρθες πριν 3 χρόνια, όταν σου έγινε η πρόταση από το Λάτσιο και μάλιστα 2 φορές, γιατί συναντήθηκες 2 φορές στο σπίτι του, όταν δεν ήρθες πριν 3 χρόνια στον Αντένα. Λοιπόν, θεωρώ ότι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εκ του αποτελέσματος, ναι, φάνηκε ότι έκανα λάθος. Αλλά αν ήμουν πάλι εκεί, σε εκείνη τη θέση, πάλι το ίδιο θα έκανα. Θα προτιμούσα να παραμείνω, γιατί έτσι το δικό μου σύστημα τέριαζε περισσότερο. Έχει ένα σύστημα ιδιαίτερο, Δημήτρη. Ναι, εντάξει, εγώ ερώτησα. Δεν είπα τη λέξη αξιών, γιατί θα είναι σαν να υποτιμώ άλλους ότι ο άλλος που δεν κτλ. Όχι, όχι. Σύστημα. Έχω ένα δικό μου σύστημα. Έναν τρόπο σκέψης. Ναι. Στο οποίο θέλω να είμαι ευαισθησίας. Ακριβώς. Που μπορεί να είναι διαφορετικό σε αυτό. Δεν πίστεψα ότι έπρεπε να παραμείνω στο κανάλι που με ανέδειξε. Δεν υπήρχαν παρουσιαστές. Πολύ καλά κάνατε και είχατε φύγει τότε, αν με ρωτάτε, να σας το πω και δημόσιο. Μα δεν θέλαμε να φύγουμε, δεν μας θέλανε. Ναι, εντάξει. Δεν μας έκανα πρόταση που δεν ξέρω. Μια πρόταση, γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έτσι λοιπόν. Είπα, δεν υπήρχε παρουσιαστής και λέω θα στηρίξω το κανάλι. Φυσικά στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, για να μην είμαστε, να μην βγαίνουμε και τελείως ιδεαλιστές. Υπήρχε και το ότι εφόσον μένω τελευταίος παρουσιαστής, όλο και κάτι παραπάνω θα έχω. Τώρα, ειλικρινά, επειδή ρε παιδί. Αλλά μου, ο βασικός άξονας ήταν αυτό. Να παραμείνω στο κανάλι. Ο βασικός άξονας ήταν ακόμη στο κανάλι. Εγώ δεν θεωρώ καθόλου κακό να είναι ένας παρουσιαστής και ένας άνθρωπος φιλόδοξος. Γιατί αλίμονο στον παρουσιαστή που δεν είναι φιλόδοξος θα μείνει πάντα στάσιμος. Mm-hmm. Στο έχω πει και κάτι δει αυτό το πράγμα. Αλίμονο. Πιστεύεις εσύ ότι τότε, τώρα που το βλέπεις πίσω, βάρνε περισσότερο αυτό που λες ότι οι άνθρωποι που με στήριξαν κτλ. Ή η φιλοδοξία προσωπική που είναι θεμητή, το επαναλαμβάνω, ότι τώρα που έφυγε ο Γιώργος και η Φέη που ήταν τα μεγάλα ονόματα, μπορεί στο επόμενο πρωινό να είναι ο ρόλος μου πιο ενεργός και να αναδειχθώ πιο εύκολα. Ειλικρινά ήταν ένας παράγοντας που σκέφτηκα, αλλά ο βασικός άκτο, το 70% ήταν ότι χρωστάω ακόμη στο κανάλι. Και το εκ του αποτελέσματος έκανες λάθος, γιατί το λες. Τώρα ξεπλήρωσα. Όχι, δεν είναι θέμα εκδίκησης. Αυτό που είπες, το εκ του αποτελέσματος, γιατί θεωρείς ότι εκ του αποτελέσματος έκανες λάθος που έμεινες. Έκανες άλλες 3 χρονιές σε 2 πρωινά, άλλες 2 χρονιές σε 2 πρωινά. Όχι, όχι, δεν θεωρώ ότι έκανα λάθος. Απλά με ρωτάς. Α, εννοείς στην επιλογή. Ναι, είπες ότι το αποτελέσματος έκανα λάθος που έμεινα. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, αναδείχθηκε. Εκτυλίχθηκε ένας αέναος αγώνας, ένας διαρκής αγώνας, να αποδείξω στο κανάλι γιατί έπρεπε να με εμπιστευτεί ή γιατί έκανε καλά. Ωραία. Που εμπιστεύτηκε τα 4 πρώτα χρόνια. Έρχεται, τα λοιπόν. Τα τελευταία 2 δηλαδή ήταν μια διαρκής προσπάθειά μου να αποδείξω. Ωραία. Ότι καλά έκαναν και με εμπιστευτεί, λοιπόν, είμαστε τα 4 πρώτα. Εμείς είμαστε φίλοι. Πολύ ωραία. Έχουμε μια σχέση κτλ. Όταν μιλήσαμε πριν σε βρίσκω τελευταία φορά στο τηλέφωνο που σέβησα και στόκλεισα. Γύρισες και μου είπες ότι όταν μείνω εγώ στο κανάλι. Τα παιδιά δεν. Όχι, όχι, κάτσε να λύσουμε μερικά πράγματα. Ότι εγώ θα μείνω στο κανάλι, αλλά δεν πρόκειται να κάνω κάτι που να είναι απέναντί σου, να σε θίξει. Και ξεκινάει η εκπομπή, λέω εγώ τον καιρό εδώ, και πας και λες τον καιρό απέναντί μου.
Ναι. Αυτό δεν κατάλαβε εσύ ότι σε προσωπικό επίπεδο έμεινε σε ένα κανάλι, ρε παιδί μου, σε ένα πρωινό. Ότι κάνω κάτι εγώ που το έχω καθιερώσει εγώ στην τηλεόραση. Φέτος δεν έχεις κάνεις... πει τον κύριο Βρυγιώργο. Θα το πω και το φέτος. Δεν λες τον κύριο φέτος. Δεν το έχω πει ακόμα γιατί είναι ακόμα καλοκαιρία, δεν έχει μεταβολές γι' αυτό. Σωστό. Λοιπόν, ηλιοφάνεια, δεν έχει τίποτα φοβερό. Σχολιάζει ο κύριο Βρυγιώργο. Εσύ ρε παιδί μου, όταν σου είπαν ότι θα πεις τον κύριο απέναντι στο Λιάκα, δεν είπες ρε παιδιά, είναι λίγο προκλητικό να το κάνω αυτό, αφήστε να μην το κάνω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εγώ είχα πει ότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση να είμαι απέναντί σας. Εννοώ επικεφαλής μιας προσπάθειας. Σε πρωινό θα ήσουν. Όχι πώς έγινε και ποτέ. Εντάξει, ότι θα... Μα αυτό είπα ότι θα βοηθήσω το κανάλι. Να μην είμαι μόνος στενό, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, να είμαι μπροστά. Να βοηθήσω την προσπάθεια του καναλιού για πρωινό, το είχα πει από την αρχή. Στο συγκεκριμένο, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, φυσικά είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις μου, αλλά είναι στο πλαίσιο του ότι είμαι κότα, θες να το πεις, θες να πεις ότι είμαι στρατιώτης. Το λέω και στα δύο για να μην νομίζω ότι προσπαθώ να... Στρατιώτης κότα, ναι. Εξέφρασα, όπως και άλλοι, την διαφωνία μου, αλλά ξέρεις τι, είναι και επιλογές ανθρώπων, οι οποίοι δεν βρίσκονται και εδώ και δεν είναι σωστό να τους θίξουμε. Ωραία, τώρα, τι βάρινε την απόφασή σου να. Και το έκανα όπως έπρεπε να το κάνω με τον καλύτερο τρόπο. Ναι, ναι. Προσπαθούσα να τον κάνω. Τι βάρνε την απόφασή σου να έρθει από το Μέγκα στον Αντένα. Καταρχήν, είχε πρόταση και από τον Α, από ό,τι γνωρίζει το καλοκαίρι. Δεν θέλω να πω καθόλου για τι προτάσει που είχα. Είχε πρόταση από άλλο κανάλι. Εκτό κλείνει το Αντένα. Είχε. Από το Μέγκα. Είχε από τον Α, ξέρει. Όχι, εντάξει, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Από το Μέγκα είχε πρόταση να παραμείνει. Ναι. Ωραία. Και γιατί αποφάσισε να φύγει από το Μέγκα και να δει, επειδή δεν σου δώσανε, σου είχα δώσει το Ούγκα Challenge πέρσι, ας πούμε, βραδινό. Που ήταν γιατί και πολύ ωραία και ως στήλη και ως εκπομπή, ναι, ναι. Συγχαρητήρια. Πήρες περισσότερα λεφτά στον Αντένα. Το Ούγκα Challenge το βράδυ ήταν κάτι το οποίο δεν κόστησε τίποτα και το έκανα μόνος μου. Ήταν να παίξει επανάληψη τα Ούγκα Challenge το βράδυ και εγώ ζήτησα ένα σλότ, όπως λέγεται, ένα άνοιγμα ανάμεσα στις διαφημίσεις παραπάνω για να μπορώ να γράφω κείμενα και να κάνω δουλειά. Έγινε με τους τεχνικούς, με τα παιδιά και να τους χαιρετήσω με όλα τα παιδιά εκεί. Τα φιλιά μας. Ήταν έτσι. Αυτό λοιπόν δεν ήταν μια εκπομπή. Ήταν μια εκπομπή που εγώ πάλι εκβίασα για να μπορέσω. Άρα να γιατί ρε παιδί μου ήρθε στον Αντένα. Γιατί ήρθε στον Αντένα. Πήρε περισσότερα λεφτά από ό,τι στο Μέγκα. Δεν μιλάω οικονομικά. Αλλά πίστεψέ με, μέχρι τώρα για να σου απαντήσω στην ερώτηση, το οικονομικό δεν ήταν παράγοντα και το ξέρει καλά για να κάνω επιλογέ. Δεν είναι και πια τα οικονομικά έτσι ώστε να. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το. Γιατί ήρθα εδώ. Ο ένας παράγοντας ήταν σίγουρα η Μέρη, το ότι πάντα θέλαμε να κάνουμε κάτι μαζί. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν ότι έπρεπε να εξελιχθώ, να δω τι ψάρια πιάνω. Μάλιστα. Απλά. Η πρόταση για το απογευματινό έγινε κατά.